Στο νούμερο 5, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και αγαπημένοι συνεργάτες και φίλοι τηλεθεατές, συναντάμε τον Γιώργο Παπαδοπούλο. Όχι, τον έκδοτο. Συναντάμε τον Γιώργο Παπαδοπούλο που έχει φιλοξενηθεί στην Ελένη Μινεγάκη. Είναι έγκυος τελικά. Ο Γιώργος. Ναι. Ναι, και μάλιστα το επιβεβαιώνει και στη συνέντευξη αυτή. Γιατί η Ελένη Μενεγάκη κάποια στιγμή τον ρωτάει για αυτό το πράγμα. Εκεί που λέει ότι κάνει περιοδία μαζί με την Αναστασία Θοδωρίδου, που ξέρουμε ότι είναι και κουμέρα της, κουμπάρα της Ελένης Μενεγάκη, κάποια στιγμή τον ρωτάει τι θα κάνεις, του λέει, εκείνον το διάστημα του καλοκαιριού, πώς θα το κανονίσεις. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς αντιδράει ο τραγουδιστής όταν η Ελένη Μενεγάκη τον ρωτάει για τον ερχομό του παιδιού του. Ωραίο ζευγάρι είναι, παιδιά. Πολύ όμορφη κοπέλα. Και φαίνονται και πολύ αγαπημένοι. Yeah. Πάμε να το δούμε. Πότε τελειώνει και γιατί ξέρω ότι μετά φεύγετε μαζί για περιοδία. Ναι, νομίζω τελειώνει τέλος. Δεν ξέρω, μην πω κάτι στο που δεν ισχύει. Περίπου, εντάξει, δεν θα σε μαλώσει ο ιδιοκτήτης του κέντρου, θα δεν δουλεύει εκεί. Θα πούμε ότι εγώ ξεκινάω περιοδία τώρα, έχω ξεκινήσει ήδη και θα έρθει να με βρει μέσα τέλη καλοκαιριού η Νατάσα. Μέσα τέλη, ναι. Κατά τον Ιούλιο δηλαδή. Ναι. Άρα θα προλάβω κι εγώ να τη δω. Ναι, δηλαδή. Εννοείται, εννοείται. Πρέπει να πας σε αυτό το σχήμα, πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και τι θα κάνετε τώρα στην περιοδία δηλαδή, πού θα πάτε, Ελλάδα? Ελλάδα, σίγουρα, δεν ξέρω αν θα πάμε και Γερμανία. Και εξωτερικό. Ναι. Τώρα, ήθελα να προλάβω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως πριν τη τηλεόραση. Δεν έχω προλάβει. Εσύ το καλοκαίρι και εκεί προς το τέλος θα μπορείς να λείπεις. δεν θέλω να πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις, ούτε που δεν θες να πεις. Αλλά δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε και έτσι δεν ξέρω πώς να το χειριστώ το θέμα. Θα κάτσω 10-15 μέρες και μετά θα συνεχίσω. Μες το καλοκαίρι κάπου. Ναι. Θα δούμε λίγο το κλιπ, λίγο μουσικούλα, λίγο έτσι. δεν έχω προλάβει να πω δύο κουβέντες με τον άνθρωπο. Πάμε να τραγουδήσουμε λίγο. Να γεννήσουμε στο καλοκαίρι. Ούτε η Ελένη προλαβαίνει να μιλήσει μαζί με τον Παπαδόπουλο, ούτε αρχίζει να χτυπάει. Έπαιζε πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο του. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί του. 10 μέρες δηλαδή μόνο θα μείνει με τον νεογέννητό του, Γιώργο Παπαδόπουλος. Είναι καλές, δεν είναι καλές. Όχι, δεν είναι καλές. Πέ μου έναν άντρα στην Κύπρο τουλάχιστον που δεν, έχουμε, που δεν έχουν το νόμο μαζί του. Γι' αυτό λέω. Που ώσπου να την έχουν και την διαμαντρότητα, δεν μπορούν να μείνουν παραπάνω τα πλάσματα του στο σπίτι. Πάλι καλά μπορεί να μείνει 10-15. Εντάξει, άλλο να μην μένουν σπίτι, άλλο να είναι περιοδία. Εντάξει, είναι δουλειά του, παιδιά. Να μην είναι δουλειά του. Όπως και να έχει, καλά να είναι το παιδάκι, να έρθει έτσι με το καλό και θα πάμε τώρα στην Ελένη Μενεγάκη.